Συναδέλφισες, συνάδελφοι. Κάνουμε αυτή την ερώτηση με αφορμή την πρόσφατη πυρκαγιά στο εργοστάσιο στην Κάτω Κηφισιά, την πρόσφατη. Ωστόσο, είναι ένα θέμα που αφορά ευρύτερα την Αττική. Δεν είναι η πρώτη φορά. Ακόμη και μέχρι χθες, όπως είδατε, είχαμε στο Μοσχάτο την πυρκαγιά σε κάποιον εγκαταλελειμμένο χώρο. Είχαμε παλιότερα πυρκαγιά στο εργοστάσιο πλαστικών στη Μεταμόρφωση, στον Ασπρόπυργο με τον ΚΔΑΗ. Και πέρα από μια σειρά τέτοια περιστατικά, πυρκαγιές, εργοστάσια, παλιότερα η Φήμα στο Λαύριο, που εκθέτουν τους κατοίκους και σε πολλούς ρήπους τοξικούς, που μπορεί να είναι και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις, υπάρχει συνολικότερα ένα ζήτημα που αφορά αυτό που λέμε ότι η ανεξέλεγκτη συμβίωση διαφόρων βιομηχανικών εγκαταστάσεων, βιοτεχνιών και άλλων τέτοιων δραστηριοτήτων μέσα στον αστικό ιστό, με απουσία ουσιαστικά των επαρκών αποστάσεων ασφαλείας και με απουσία και μαζικών οδών διαφυγής αλλά και χώρων καταφυγής στην περίπτωση ενός ατυχήματος, εγκυμονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους και για την περίπτωση που θα υπάρχει κάποιο μεγάλο ατύχημα, πυρκαγιά, έκρηξη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους εργαζόμενους και τον πληθυσμό γύρω, αλλά και το γεγονός ότι στην πραγματικότητα έχουμε, όταν καίγονται μια σειρά τέτοια υλικά, όπως γνωρίζετε, και ανάλογα με την επικινδυνότητα των εγκαταστάσεων, υπάρχει έκκληση καρκινογόνων ρήπων που ταξιδεύουν και σε πολύ μεγάλες αποστάσεις, περνούν μέσα από την τροφική αλυσίδα και εκθέτουν τους κατοίκους και τους εργαζόμενους πολλαπλά. Και επειδή ακριβώς είναι μακροπρόθεσμες οι επιπτώσεις, είναι και κάτι που δεν τεκμηριώνεται εύκολα. Οπότε στην πραγματικότητα μπορεί να έχουμε αύξηση της καρκινογένεσης για μια σειρά λόγους. Και αυτό το ξέρετε ότι οι διεθνείς οργανισμοί το θέτουν το ζήτημα αυτό. Αλλά να μην τεκμηριώνεται από πού είναι. Αν πάρουμε και το συνδυασμό της επαγγελματικής έκθεσης σε πλήθος χημικών και άλλων επικίνδυνων παραγόντων, της έκθεσης των κατοίκων λόγω της βιομηχανικής ρύπανσης από την καθημερινή λειτουργία δραστηριοτήτων, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ένα επικίνδυνο κοκτέιλ και σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι είμαστε η πρώτη σεισμογόνος χώρα στην Ευρώπη και η έκτη παγκόσμια. Ξέρουμε πολύ καλά, θυμίζω, τη Φουκουσίμα και άλλα ατυχήματα που ξέρετε ότι χαρακτηρίζονται NATEC, τι σημαίνει αυτό, τεχνολογικά ατυχήματα τα οποία προκαλούνται από φυσικές καταστροφές. Αν σκεφτούμε λοιπόν τους κινδύνους που συνεχώς εδώ μιλάμε, από τις πλημμύρες, από τους σεισμούς, και το πώς σε μια τέτοια περιοχή με επικίνδυνες εγκαταστάσεις αυξάνεται ο κίνδυνος, καταλαβαίνουμε ότι το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Ταυτόχρονα υπάρχει και το ζήτημα όχι μόνο των σταθερών εγκαταστάσεων, αλλά και της μεταφοράς επικίνδυνων φορτίων. Να θυμίσω το πρόσφατο ατύχημα που μπορεί να έγινε στην Κόρινθο, θυμάστε με την πυρκαγιά στο Βιτιοφόρο που αναγκάστηκαν το Σαββατοκύριακο των Ευρωεκλογών να καταδαφίσουν τη γέφυρα, και το περσινό ατύχημα αντίστοιχα που εγκλωβίστηκε τόσος κόσμος στην Εθνική Οδό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την επικινδυνότητα. Από αυτή την άποψη, γνωρίζουμε ότι πολλές φορές υπάρχει απάντηση από την περιφέρεια ή από άλλους φορείς ότι δεν είναι δικιά μας αρμοδιότητα, είναι αρμοδιότητα άλλου. Το ζήτημα της μετάθεσης ευθυνών από τις κρατικές κεντρικές υπηρεσίες, είτε αυτό αφορά τον έλεγχο των εγκαταστάσεων, είτε αυτό αφορά τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται, είτε αυτό αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος όσον αφορά το σχεδιασμό της ανάγκης, η ίδια η νομοθεσία, το ότι είναι αυτός ο κικαιώνας που έχει αυτές τις πολλαπλές, ας το πούμε έτσι, ευθύνες μεταξύ φορέων που δεν βγαίνει άκρη πολλές φορές και καταλήγει στο να μην υπάρχει ολοκληρωμένος σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης. Τι αποτέλεσμα έχει? Έχει ως αποτέλεσμα τελικά ότι κινδυνεύουν οι κάτοικοι εργαζόμενοι. Εμείς λοιπόν θέτουμε τα εξής ζητήματα. Πρώτον, όσον αφορά το συγκεκριμένο ατύχημα στην Κάτω Κηφισιά, τι τεκμηρίωση υπάρχει σε σχέση με τους καρκινογόνους ρήπους που εκλήθηκαν, αν έχουν γίνει μετρήσεις στο έδαφος, στα νερά, αν εκτέθηκαν οι κάτοικοι και πώς αυτό τεκμηριώνεται? Δεν μπορεί η προστασία μας να αρχίζει και να τελειώνει σε ένα μήνυμα του 112, πέραν από το ότι αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει ατομική ευθύνη, ότι επαφιόμαστε στην ατομική ευθύνη του καθενός. Έχει να κάνει με το ότι δεν εξασφαλίζεται αν εκτέθηκαν και τι μέτρα προστασίας χρειάζονται για όλους αυτούς.
Άλλο ζήτημα. Το εργοστάσιο το συγκεκριμένο είχε εγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τι προέβλεπε για θέματα ατυχήματος και πυρκαγιάς. Και να θυμίσουμε ότι πολλές φορές το έχουμε βάλει εδώ σε λαϊκή συσπήρωση, ότι έρχονται μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, περνάνε χωρίς ουσιαστική στην πραγματικότητα συζήτηση και είναι και ένα ζήτημα τελικά πώς εξασφαλίζουν την προστασία. Και να πω και παρεμπιπτόντως, επειδή είδαμε σε μια ταμπέλα εκεί στο εργοστάσιο στην Κάτω Κηφισιά ότι η περιφέρεια είχε δώσει κάποια χρήματα στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, αν τι χρήματα ήταν αυτά, το ποσό, γιατί δόθηκαν κτλ. Συνολικότερα, πέρα από το συγκεκριμένο ατύχημα, τι έλεγχοι γίνονται και τι έλεγχοι θα γίνουν για να εξασφαλίσουμε το ζήτημα και της πυρασφάλειας και της πρόληψης των ατυχημάτων και της πρόληψης από τη βιομηχανική ρήπανση, τι μετρήσεις γίνονται και θα γίνουν. Ξέρουμε ότι δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή η υπηρεσία της περιφέρειας ειδικό εξοπλισμό και ειδική εξειδικευμένο προσωπικό για να γίνονται μετρήσεις καρκινογόνων και επικίνδυνων ουσιών που ιδιαίτερα που προκύπτουν από ατυχήματα, όπως είναι διοξίνες, φουράνια, βαρέα μέταλλα κτλ. Συνολικότερα υπάρχει το ζήτημα των ολοκληρωμένων εκτιμήσεων επικινδυνότητας για την περιοχή και του σχεδιασμού και της ανάγκης. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει νομοθεσία για τη ΣΕΒΕΖΟ, αλλά καταλαβαίνετε ότι δεν περιορίζεται σε αυτές τις εγκαταστάσεις, που και εκεί φυσικά είναι ελλειπής η εφαρμογή της. Υπάρχει ένα ζήτημα λοιπόν. Υπάρχουν ολοκληρωμένες μελέτες επικινδυνότητας. Για το σχεδιασμό έκτακτης ανάγκης, ξέρουμε ότι δεν είναι μόνο σήμαντο το τι πρέπει να γίνει. Πολλές φορές το να πεις, για παράδειγμα, να εκενώσω μια περιοχή μπορεί να είναι χειρότερο από το να πεις να κλείσουν στα σπίτια. Ούτε όμως το να πούμε κλειστείτε στα σπίτια εξασφαλίζει την προστασία και τελειώνω. Και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα όσον αφορά το σχεδιασμό και τις ανάγκες και όσον αφορά τις μαζικές οδούς διαφυγής, τους χώρους καταφυγής, τα ζητήματα μεταφοράς και το εξειδικευμένο προσωπικό όλων των υπηρεσιών πολιτικής προστασίας. Τι θα γίνει λοιπόν με την ενίσχυσή του και με προσωπικό, μόνιμο προσωπικό και με μέσα και με εξοπλισμό. Το έχουμε δει το έργο και με τις δασικές πυρκαγιές και με όλα τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας. Και τι μέτρα θα λάβουμε για την ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού για την αντιμετώπιση τέτοιων έκτακτων γεγονότων, αλλά ουσιαστική ενημέρωση και εκπαίδευση, όχι απλά ένα μήνυμα. Ευχαριστώ.